400 χρόνων είναι η εκκλησία που είσαστε. Χαρά και τιμή να βρισκόμαστε στην ιστορική πόλη και στο κέντρο της Ευρωδοσίας σήμερα. Για εμάς, για την ομάδα, κύριος Νόραμος, ο νέος δήμαρχος Πειραιά. Εσείς. Ο νέος μας. Ο νέος. Αναλαμβάνεται το Σεπτέμβριο. Πρώτο μήνας που έχουμε να ορκίζετε 31. Προκομωσία 31 Αυγούστου. Να κάνετε πολλά έργα για τους κατοίκους του Πειραιά. Για εμάς είναι, όπως σας είπα, είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Πιστεύουμε ιδιαίτερα και πιστεύουμε στο μεγάλο έργο το οποίο κάνετε με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζετε καθημερινά. Και αυτό που τα θέλαμε και από την ομάδα και εγώ προσωπικά είναι να προσφέρουμε στο μεγάλο σας έργο, κάτι το οποίο θα μας υποδείξετε, να κάνετε ολυμπιακούς, εγώ προσωπικά το και Πατριαρχείο, γιατί αναγνωρίζουμε, όπως σας είπα, το έργο σας και πρέπει το Πατριαρχείο να παραμείνει δυνατό για όλο αυτό το έργο που κάνει στην Ορθοδοξία, στην Ορθοδοξία. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι εμείς που μπορούμε, να βοηθήσουμε εσάς να το πράξετε με μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί πέρα θα θέλαμε την ευλογία σας, για εμάς, για την ομάδα, για εμάς και όπως σας είπα, εκτιμούμε το γεγονός ότι είμαστε κοντά σας σήμερα. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως που υποδέχομαι την ομάδα σας, η οποία, εάν δεν απαντώμε, θα παίξει απόψε με τη Φενέρμπαχτσε, δεν είναι. Εύχομαι καλή επιτυχία στο θέμα των ποδοσφαιρικών αγώνων και γενικά στον χώρο του αθλητισμού. Ο στόχος δεν είναι πάντοτε, δεν πρέπει να είναι πάντοτε η νίκη, αλλά ο ευγενής αγώνας, η ευγενής άμυλα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο εξευγενίζει τον άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο στρέφει τα ενδιαφέροντα της νεολαίας προς υγιείς καταστάσεις, διότι σήμερα υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι και τόσες προκλήσεις για την νεολαία. Όταν λοιπόν επιδίδονται στον αθλητισμό, οπωσδήποτε είναι προς όφελος των νέων μας. Κατά το νους υγιείς εν σώματι υγιεί, που έλεγαν και οι πρόγονοί μας, πράγματι, κύριε Μαρινάκη, το Πατριαρχείο μας προσφέρει πολλά, πολλές φορές χωρίς να φαίνεται. Σιωπηλά, σεμνά, όχι μόνο στους δικούς του πιστούς της δικαιοδοσίας του, αλλά και σε όλη την Ορθοδοξία και σε όλο τον Χριστιανισμό. Και είναι ένας παράγων όχι μόνο θρησκευτικός, αλλά και εκπολιτιστικός. Έχει συμβάλει στην διαμόρφωση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού με την αποστολή Ιεραποστόλων από εδώ, τον 9ο αιώνα, με την αποστολή των Θεσσαλονικαίων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι εκχριστιάνισαν τα σλαβικά φύλλα και στα θεμέλια, στη βάση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών αξιών υπάρχει η σφραγίδα και η συμβολή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πρέπει όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι να το σεβόμεθα, να το στηρίζουμε, να το ευλαβούμεθα, να το αγαπούμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για μας τους Έλληνας Ορθοδόξους ιδιαιτέρως είναι ένας θεσμός και ένα κεφάλαιο αναντικατάστατο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ιστορία του των 1700 ετών, 17 αιώνας έχουμε εδώ σε αυτή τη γωνιά της γης, είναι ένας θεσμός που για μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε με τίποτα. Εμείς αυτό που θέλαμε επίσης είναι, εκτός από την ομάδα, αυτό που έχουμε κάνει τελευταία είναι ο κ. Μόραρης, εγώ, ο κ. Νικοπολίδης, ασχοληθήκαμε το Δήμο, θέλησαμε τις εκλογές και αυτό που θέλουμε είναι, όπως έχουν διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια
και ο Ολυμπιακός όχι μόνο κερδίζει, αλλά στην Ελλάδα, αλλά η συμμετοχή του στην Ευρώπη είναι πολύ πετυχημένη και επίσης πλέον αποτελεί μια ευρωπαϊκή δύναμη. Κάτι παρόμοιο, να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το πράξουμε στον Πειραιά, γιατί αυτή μία έχουν μια ομάδα τρίτος, από την άλλη θέλουμε να φτιάξουμε και μια πόλη, η οποία είναι το καλύτερο λιμάνι της χώρας. Ο Επίνιος προς Αθηνός. Ακριβώς, και θεωρώ ότι πολύ σύντομα εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να μπορέσουμε να κάνουμε και πέντε καλά πράγματα για τον Πειραιά, γιατί το θεωρούμε, έχουμε μεγαλώσει εκεί. Έχουμε στενούς δεσμούς και θεωρούμε ότι είναι η δική μας υποχρέωση να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και καλή να κάνουμε μια καλή πολύ πρότυπα. Είναι για τον Πειραιά, νομίζω, και χαρά και για την Ιθιάνα Μητρόπολη. Αν κάποια στιγμή μπορέσετε να επισκεφτείτε τον Πειραιά, θα είναι πάντως τιμή δικιά μας. Έχω περάσει όταν ήταν ακόμη Μητροπολίτης ο Καλίνη. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Επιστρέφοντας από την Έλγινα, πέρασα και με υπεδέχθη ο Καλίνικος, ο τότε Μητροπολίτης σας, επισήμως. Μπορεί να δοθεί πάλι ευκαιρία από την χαιρετισμού σου, Άγιο Πειραιώ. Ολυμπιακή ομάδα δοξασμένη, έτσι λέτε. Όταν σπούδαζα στην Ιταλία, είχα συνάδελφο και παλαιό συμφοιτητή από τη Χάλκη, τον σημερινό Μητροπολίτη Ιταλίας, ο οποίος είναι πολύ φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού και τραγουδούσε «Ολυμπιακέ ομάδα δοξασμένη» και έτσι το έβαζα και εγώ. Παραγγείλατε, σας υποτίμησε σας η ομάδα σου. Δεν έχω. Πρέπει να είμαι υπεράνω των ομάδων, όπως και υπεράνω των πολιτικών κομμάτων, διότι η Εκκλησία ενώνει. Έρχονται βέβαια οι οπαδοί της ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ, τους λέγω ένα καλό λόγο, επειδή οι ρίζες τους είναι απ' εδώ, αυτοί το παίρνουν επάνω τους και λένε ο Πατριάρχης είναι ΑΕΚΤΣΙΣ ή είναι ΠΑΟΚΤΣΙΣ, εγώ είμαι υπεράνω των ομάδων. Σας αγαπώ όλους, εύχομαι να αγωνίζεστε, αγωνίζεστε. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό ρόλο. Το αντιλαμβάνομαι. Στον Ολυμπιακό, το οποίο προσπαθούμε να το μυαλώνουμε και θα θέλαμε να μας πείτε πού μπορούμε να βοηθήσουμε και ένα σημαντικό έργο, ένα κομμάτι που κάνετε. Θα το αφήσετε την κάρτα σας, θα σας ειδοποιήσω. Να το σκεφτούμε, να δούμε τις προτεραιότητες μας. Να το δείτε όλοι. Είναι κερί, κεράκια. Για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Εμβόλια το χρόνο. Το 49 ή 49. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό το κάναμε για το τελευταίο παιχνίδι. Είναι και αυτό για φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα έσοδα πάνε στην UNICEF για τον εμβολιασμό των παιδιών. Δεν το έχει πάει, τον παραδείγμα. Εσείς δεν μπορείτε. Πλησιάστε, αλλά δεν πιο πολύ. Κάποιος είπαμε. Ανατολού Αζιάνσε. Yeah.